Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και θα τα λέμε εδώ από τη συχνότητα της ελευθεροτυπίας. Για έτσι ηχητική εφημερίδα. Αλλά καλύτερα δεν θα ήταν το παρουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο νέος κονφερασιέ. Good afternoon, good evening. I'm Γιώργος Παπανδρέου. Είμαι αρέσει ο όλος κονφερασιέ γιατί εκτός και από Δαλάι Λάμα. Πείτε μου κάτι κύριε Παπανδρέου, κάνετε έτσι συσκέψεις με τον Δαλάι Λάμα. Ναι, κάνουμε και λέμε αυτό το ομ και μάλιστα με έβαλε να καθίσω πάνω σε σαν τους φακίριδες, σε τελάρο με καρφιά. Μάλιστα. Σχετικά με τη στατιστική υπηρεσία, ξέρετε, με τον κύριο Γεωργίου, αλήθεια, ο Γιώργος Γεωργίου είναι, Γιώργο Γεωργίου. Τι μάτρε, τι θα πάει με το λεσιά της, δεν ξέρω τίποτα. Τι με του λακαμάλες που με πληξίματα. Εκεί είπα ο Κωνσταντίνου, ξέρετε, με αυτά τα που μαγειρεύατε εσείς, σαν ταχυδεκτουργός, σαν Μάικ Λαμάρ. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τίποτα στη δικιά μου λεφτά, εγώ δεν είμαι καλός ταχυδεκτουργός. Αν μου δώσετε ένα ρολόι να βράσω ένα αυγό, θα βράσω το ρολόι και θα κοιτώ το αυγό. Μάλιστα, καταλάβαμε γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κύριε. Πάμε τώρα στους αυγοκέφαλους. Εμείς είπαμε για αυγό, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Χατζηδάκης. Θα πάμε πρώτα στο πιο λουστραρισμένο αυγό του κεφαλιού του κυρίου Χατζηδάκη. Ναι, κύριε Χατζηδάκη. Γεια σας, όπως είδατε, τους επιτάξαμε όλους, διότι δεν χρειαζόμαστε εμείς οδηγούς. Εμείς την κυβέρνηση πρέπει να τα κάνουμε όλα. Αλλά δεν ξέρω τι είναι επίταξη. Πώς και να μας πει ο Αντώνης Σαμαράς. Κοιτάξτε, επίταξη είναι αυτό μας έχουν κάνει οι Τροϊκανοί. Τη Τροϊκα. Μας έχουν επιτάξει και εμάς. Και εμείς επιτάσσουμε τους εργαζόμενους που ανασηκώσουν κεφάλι με τις απεργίες. Αυτά κοπήκανε. Πες και κάτι και εσύ, Βενιζέλο. Βεβαίως, συμφωνώ και εγώ. Εμείς έχουμε αποφασίσει να πατάξουμε όλες τις απεργίες, διότι αυτό θέλει το δόγμα της Τρόικας. Και εσύ, Κατρίκου Κουβέλη. Εμείς, σαν δημοκρατική αριστερά, νομίζω ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει οι εργαζόμενοι να συνοθούν όλοι μαζί, να βγάλουμε την Ελλάδα από το αδιέξοδο. Μάλιστα. Ναι, κύριε Δένδια, ναι, δεν σας ρώτησα. Τι έγινε, τους πιάσαμε τους τρομοκράτες. Κοιτάξτε, τους τρομοκράτες. Τους ακουμπάμε για μία ακόμη φορά, όπως ακουμπήσαμε και τη χύτρα. Και πρέπει να ξέρετε ότι θα συλληφθούν όσοι έχουν χύτρα σε αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους, εκτός από ρόπαλα, γκαζάκια και μπουκάλια άδεια. Μάλιστα. Για τις χύτρες όμως, πάνω Σόμπολε, τι είχαμε, για πες μας. Τις χύτρες τις είχαν δύο γριές. Πήγανε στο μολ και ήταν μόλια, ραμόλια δηλαδή, δύο γριές. Οι τρεμολκράτησες λοιπόν που είχαν και βαμμένο κόκκινο νύχι και σκουλαρίκι από τα Τίφανη Σβάνκλιφ είχαν πάρει μια άδεια χύτρα να βράσουν κάτι πέτρες αφού δεν έχουν να φάνε συνταξιούχοι. Εξεράγει η βαλβίδα, έγινε μπάμες κασιμπόμπα και τους πήρε όλους στα σκαγιά. Παρέμβαση του κύριου Γιάννου Παπαντονίου. Ναι, κύριε Παπαντονίου. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αθώος. Είμαι αθώος και μη κομφορά και δεν θέλω να κάνει κανένα μοντάζ από αυτού ο κύριος Κεδίκολου. Κύριε Κεδίκολου, δεν πιστεύω να κάνετε μοντάζ δηλώσει του κύριου Παπαντονίου. Κοιτάξτε, κύριε Μουσικό, θα μέσα κάνουμε καμία τέτοια παρέμβαση. Δεν μοντάρουμε ούτε τι δηλώσει του κύριου Διαμαντόπουλου, ούτε του κύριου Παπαντονίου. Αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Θα τα πούμε στις επόμενες μέρες. Όμως, μια δήλωση του κυρίου Αβραάμ Νίλκον, κύριου Τσίπρα. Thank you, I am very proud because. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ με τον Αμερικάνικο λαό, με τον Ομπάμα αρχηγό που θα κάνει εμένα πρωθυπουργό. I'm very proud because, πες κάτι και εσύ Ομπάμα. Okay, I'm very proud because the next prime minister in Greece is Mr. Alex Tsipras. Μάλιστα, αφού το Ομπάμα έτσι είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, να είστε καλά.